Γεια σας φίλοι και φίλες. Λοιπόν, αρκετά με την γκρίνια, θα πούμε σήμερα μόνο ευχάριστα πράγματα. Και τι πιο ευχάριστο από τις τράπεζές μας, τις τέσσερις τράπεζές μας που τόσα πολλά έχουν περάσει καημένες, ανακοίνωσαν ρεκόρ κερδοφορίας για το 2023, για τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή, τον προηγούμενο χρόνο τα κατάφεραν και έκαναν ρεκόρ στην ιστορία τους σε κέρδη. Πόσα είναι αυτά? 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. Παναγία μου, επιτέλους και ένα καλό νέο. 3,6 δις ευρώ καθαρά κέρδη, καθαρά παντελόνιας μα, τσέπη. Και έρχεσαι εσύ τώρα και λες, κάτσε ρε παιδί μου, οι τράπεζες πώς βγάζουν λεφτά? Βγάζουν λεφτά από τα δάνεια και από τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες τους. Λες τώρα όμως εσύ, δάνεια δεν είναι ότι δίνουν και πολλά. Δηλαδή, για να πάρει κάποιος δάνειο, πρέπει να, ξέρω εγώ, να είναι ήδη πολύ πλούσιος, ας πούμε. Ή σου βγάζουν πραγματικά το λαδάκι. Άρα, από πού βγάζουν λεφτά? Μόνο από τις χρεώσεις? Αποκλείεται. Κι όμως, έσοδα 1,8 δις ευρώ από τις προμήθειες για το 2023 έβγαλαν οι τράπεζες. Προσέξτε, τα συνολικά τους καθαρά κέρδη ήταν 3,6, εκ των οποίων τα μισά είναι μόνο από τις προμήθειες. Δηλαδή το αντιλαμβάνεστε, μόνο από τις... Ναι, αλλά λες τώρα εσύ, πόσες είναι αυτές οι προμήθειες? Λοιπόν, πλέον το POS είναι παντού μα παντού υποχρεωτικό. Τελείως. Δηλαδή, είτε έχεις πάγκο στη Λαϊκή, είτε έχεις συνεργείο, είτε έχεις, ξέρω εγώ, το μεγαλύτερο κατάστημα στην Ελλάδα, πρέπει να έχεις POS. Και αυτό γιατί το κάνανε? Γιατί υπήρχε πάρα πολύ μαύρο χρήμα, ήταν πάρα πολύ που δεν κόβανε αποδείξεις, που τα παίρνανε μετρητά αυτό από εδώ από εκεί. Σου λέγανε, εντάξει, τώρα πόσο είναι ο λογαριασμός? 50 ευρώ, 45 ευρώ χωρίς απόδειξη και κάτι τέτοια. Λοιπόν, ωραία. Άρα το κράτος χρειαζόταν να κάνει το POS υποχρεωτικό μόνο και μόνο για να μην χάνει έσοδα, εντάξει, για να το συνδέσει και με τις ταμιακές μηχανές και τέτοια. Οπότε, όταν ανοίγει η μηχανή και κόβεις μια απόδειξη, απευθείας ειδοποιείται το σύστημα ότι πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο ποσό και στην κάρτα. Και η αλήθεια είναι ότι εμένα, ας πούμε, το POS με βολεύει πάρα πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, το να βγαίνω έξω, να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ ή να πηγαίνω κάπου να φάω, ξέρω, και να έχω μόνο το κινητό μου μαζί που να μπορώ να πληρώσω και να μην κουβαλάω πορτοφόλια και τέτοια, είναι πάρα πάρα πολύ βολικό, ειδικά για ανθρώπους που έχουν χάσει το πορτοφόλι τις 15 φορές, ας πούμε, όπως εγώ. Λες τώρα όμως, όταν είναι κάτι υποχρεωτικό, το οποίο πρώτα απ' όλα έγινε, δεν έγινε για να πηγαίνει ο Βαγγέλης σούπερ μάρκετ μόνο το κινητό και να μην κουβαλάει πορτοφόλια. Όχι, έγινε για να μην χάνει το κράτος έσοδα. Άρα λες, εφόσον έγινε αυτό το πράγμα υποχρεωτικό, φαντάζομαι στους επαγγελματίες θα έχουν φροντίσει οι άνθρωποι του κράτους να έχουν μιλήσει με τις τράπεζες και να πούνε, μην τους παίρνετε πολύ προμήθεια. Πάρτε μια ελάχιστη προμήθεια γιατί να βολευτούμε όλοι μαζί. Αυτό θα περίμενε κάποιο. Σε ένα κανονικό κράτος. Λοιπόν, όπως φαίνεται, όλοι οι επαγγελματίες μέχρι τώρα τι λέγανε? Ότι είναι πολύ μεγάλες οι προμήθειες. Ότι είναι γύρω στο 1%, από 0,8% μέχρι 1% μέχρι 1,2% προμήθεια επί του τζίρου. Προσέξτε, στο καθάριστο. Δηλαδή, πληρώνω εγώ 100 ευρώ, 1 ευρώ πηγαίνει στην τράπεζα. Απευθείας. Όχι δηλαδή μετά που θα γίνει το αποφορολόγηση. Όχι, 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 όχι. Κατευθείαν. Ωραία. Άρα συμφωνήσαν όλοι σε ένα ποσοστό. Εντάξει, γιατί όμως είναι το ίδιο ποσοστό για όλες τις τράπεζες? Δεν λειτουργεί ανταγωνισμός με τίποτε. Έχουν όλοι οι ίδιες χρεώσεις. Εντάξει τώρα, συμβαίνουν αυτά, έχουν όλες οι ίδιες χρεώσεις. Εντάξει τώρα, έτυχε απλά τώρα να έχουμε τέσσερις τράπεζες και μεταξύ τους νοητικά, ξέρεις, σαν το μαγνήτο, ας πούμε, ενώσαν λίγο τους εγκεφάλους τους και λέει: οκ, ας βάλουμε όλοι τις ίδιες χρεώσεις για όλες τις τράπεζες. Μετά από λίγο καιρό, ξέρω εγώ, άρχισαν οι γκρίνιες και αυτά, λένε οι επαγγελματίες, ξέρω εγώ, έξω. Λένε: εντάξει, οκ. Okay. Δεν βαριέσαι? Εντάξει, έστω. 1%, 1%. Δεν είναι 1%. Κι όμως. Υπάρχει όμως μια σειρά επιχειρήσεων, εστίασης, καφέ, μπαρ, οι οποίες τι παρατηρούν το τελευταίο διάστημα? Ότι αναγκάζονται, δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς, να δεχτούν από τον πελάτη τους τη χρεωστική κάρτα business, ακόμη και αν είναι ελληνική, με πολύ μεγαλύτερη προμήθεια από αυτά που γνωρίζαμε. Και αυτό γιατί δεν υπήρχε σωστή ενημέρωση από τις τράπεζες. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? Ότι όταν πηγαίνει κάποιος να πληρώσει με business κάρτα, η χρέωση είναι 2,5%. Είναι υπερδιπλάσια από την αρχική που είχαν συμφωνήσει με την τράπεζα. Και αυτό γιατί έγινε, λέει η ρεπόρτερ του Μέγκα? Γιατί, λέει, δεν ενημέρωσαν οι τράπεζες πριν τους επαγγελματίες ότι η χρέωση, αν χρησιμοποιείς business κάρτα, δηλαδή εταιρική, είναι υπερδιπλάσια. Εντάξει, τώρα τους ξέφυγε κάτι τράπεζα. Αυτή τώρα δεν μπορεί να τα έχουν όλα στο μυαλό τους. Δεν το κάνανε με την κακή την έννοια. Ωραία, θα μου πεις, ρε Βαγγέλη, τώρα εντάξει, μας πας τώρα τα παπάρια τώρα με την business κάρτα και την business κάρτα. Εντάξει, ωραία, δίνουν και 2,5 ευρώ οι business κάρτες. Πόσοι να έχουν άραγε business κάρτες στην Ελλάδα? Και business κάρτες έχουν. Έχει πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή ένας δικηγόρος, ένας μηχανικός, ένας έμπορος, ελεύθερος επαγγελματίας, έχει την κάρτα business. Business κάρτες λοιπόν έχουν όλοι όσοι έχουν εταιρείες και επιχειρήσεις.
και ελεύθεροι επαγγελματίες. Και άμα ανοίξει εταιρικό λογαριασμό στην τράπεζα, σου δίνουν business κάρτα. Για την εταιρεία δηλαδή, πρέπει να έχει την business κάρτα. Άρα είναι πολύ πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και είναι και μάλιστα κάποιες επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν περισσότερες business κάρτες. Περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς από έναν. Οι οποίες όταν πληρώνουν, ο επιχειρηματίας του κρατάει η τράπεζα 2,5% αντί για ένα, όσο κρατάει, ξέρω εγώ, στους υπολείπους που πάμε και πληρώνουμε με την κάρτα και τέτοια. Γιατί όμως γίνεται αυτό, ας πούμε, γιατί, ξέρω εγώ, έχει ξεφύγει το πράγμα με τις χρεώσεις της τράπεζας και μετά από τόσο καιρό ανακαλύπτουμε ξαφνικά κρυφές χρεώσεις. Πώς μπορεί να λυθεί ή δεν λύνεται καθόλου, δηλαδή στην υπόλοιπη Ευρώπη τι κάνουν? Υπάρχει το Εθνικό Δίκτυο Καρτών. Αυτό, ας πούμε, π.χ. στην Πολωνία που έχει γίνει, στη Γαλλία, στην Ισπανία κτλ. Έχει συμφέρει πάρα πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφορά τώρα, δεν αφορά ούτε τους μεγάλους ή τίποτε. Έτσι, κάνουν ανταγωνιστικές χρεώσεις, δηλαδή μπορεί αντί για 2,5 να σου δίνει ένα 0,5 ή ένα 0,8. Γιατί οπότε εκεί λειτουργεί ο ανταγωνισμός, κύριε. Ακριβώς. Πολύ απλά. Γιατί λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Έχουν φτιάξει εκεί πέρα το κράτος. Και τι λένε στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, γιατί και εσύ Ευρώπη θες να θεωρείς. Εντάξει, και η Πολωνία, ας πούμε, μπορεί να γελάσει από πάνω σου. Έχει κάνει ήδη η Πολωνία αυτό το πράγμα. Λέω, παιδιά, λέει εδώ πέρα, πρέπει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Έχεις εσύ, Βαγγέλη, τράπεζα και χρεώνεις 1,5% προμήθεια. Μπορεί να φτιάξει ο Κώστας μια τράπεζα δίπλα και να χρεώνει η τράπεζα του Κώστα από δίπλα 0,5%. Ρίξε και εσύ τη χρέωσή σου, να μην χάσει πελάτες σου και τέτοια. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ και 4 έχουν βρεθεί και έχουν πει οι χρεώσεις είναι αυτές. Είναι εκείνες, είναι οι άλλες. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι όταν, ας πούμε, υποχρεώνεις τον άλλον αναγκαστικά να κάνει κάτι το οποίο θα βοηθήσει, πρέπει να έχεις ή μηδενική χρέωση ή μία ελάχιστη χρέωση. Δηλαδή εκεί θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι τράπεζες που τα βρήκανε πάρα πολύ καλά στις υψηλές χρεώσεις, θα μπορούσε να έρθει το κράτος και να τους πει: Ελάτε εδώ, αγαπημένοι μου και τέσσερις, λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Α, το κάνουμε όλο, ξέρω εγώ, 0,1%, γιατί έχω ανάγκη εγώ αυτό το πράγμα. Τόσα λεφτά σας έχω δώσει σαν κράτος. Ανακεφαλαιοποίησης, αυτά. Βγήκαμε από τα μνημόνια και αυτά που σας πληρώσαμε όλοι. Όλος ο ελληνικός λαός πληρώσε τις 4 τράπεζες να μην κλείσουν, εντάξει. Ωραία, άρα τι θα κάνουμε, επειδή έχουμε φερθεί έτσι, ας βρούμε ένα ποσοστό μικρό, να υπάρχει μια χρέωση ασφαλώς για την κίνηση, μπλα μπλα και τέτοια, να μην, ξέρω εγώ, 0,2%, 0,3%, αν σου πω 0,1%. Να μας το λέει ευχαριστημένοι, ούτε να επιβαρύνεται ο επιχειρηματίας, ούτε τίποτα, για να πατάξουμε και τη φοροδιαφυγή που στο τέλος θα είμαστε καλύτερα όλοι μας. Ωραία. Και λες λοιπόν, επειδή όλες αυτές οι τράπεζες το έχουν παρακάνει με τις κρυφές χρεώσεις, με τις προμήθειες και αυτά, φαντάζομαι ο εποπτικός μηχανισμός του κράτους, δηλαδή θα είναι ελεγκτικός μηχανισμός, θα είναι εκεί απίκο και θα λέει, για να δω τι γίνεται, έβγαλε αυτή τράπεζα, ξέρω εγώ, βγάλανε οι 4 τράπεζες 3,6 δις ευρώ κέρδη το 23. Για να δω, έχουν γίνει όλα σωστά? Πολλά σαν πολλά μου φαίνονται, για να ελέγξω λίγο. Και προφανώς βρίσκουν συνέχεια ότι είναι παράνομη αυτή η χρέωση, είναι παράνομη εκείνη η προμήθεια, είναι παράνομη αυτή. Και το κράτος έδειξε την πυγμή του πραγματικά, τους διέλυσε και τους έχωσε και στις 4 τράπεζες. Κρατιέστε, πιάστε λίγο το τραπέζι, θα σπρώξω. 42 εκατομμύρια ευρώ σε τράπεζες για καρτέλ. 42 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 3,6 δις βγάλανε 4 τράπεζες και συνολικά φάγανε πρόστιμο 42 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, θα κλείσουν. Παναγία μου, θα κλείσουν πάλι τράπεζες. Πώς να αντέξει όταν έχεις βγάλει, ξέρω εγώ, 3,6 δις κέρδος και ξαφνικά σου σκάνε πρόστιμο 42 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, το κοιτάμε έτσι ψυχρά. Εκεί οι τράπεζες είναι ψυχούλες, δηλαδή. Γονατίσανε, τους γονάτισε το κράτος, τους διέλυσε.